Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σημαντικές αλλαγές στο τρόπο ίσπραξης των οφειλών προς την εφορία, τρομολογία, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, συστήνοντας κέντρα ίσπραξης οφειλών σε επίπεδο περιφερειών, ξεκινώντας από την Αττική. Το κέντρο ίσπραξης ήταν αρμόδιο για την επιδίωξη της καταβολής των οφειλών φορολογουμένων που υπάγονται σε οποιαδήποτε δόη της περιφέρειας Αττικής. Με αυτόν τον τρόπο, οι υποθέσεις οφειλετών θα φεύγουν από τις εφορίες της εκάστης περιφέρειας και θα πηγαίνουν στο κέντρο. Οι υποθέσεις που θα φτάνουν εκεί θα προτεραιοποιούνται και εν συνεχεία θα εφαρμόζονται τα μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Το κατάστημα του μέλλοντος θα έχει περισσότερο συμβουλευτικό και λιγότερο συναλλακτικό χαρακτήρα. Αυτό το όραμα συμμερίζονται και οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες, όπως αποτυπώθηκε στο 24ο Digital Forum που πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη. Την ώρα που οι τράπεζες συρρυκνώνουν το δίκτυό τους με κλείσιμο καταστημάτων, προχωρούν στον μετασχηματισμό του υφιστάμενου δικτύου τους με το βλέμμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό που έχει ήδη ξεκινήσει. Τα ταμεία σταδιακά αντικαθίστανται από μηχανήματα εκτέλεσης συναλλαγών, ενώ οι ταμείες μετανομάζονται σε υπεύθυνες σχέσεων και στρέφονται από την εκτέλεση απλών συναλλαγών στην παροχή συμβουλευτικών και επενδυτικών υπηρεσιών στους πελάτες. Το ανανεωμένο iBank Mobile Banking της Εθνικής Τράπεζας σας προσφέρει τη νέα λειτουργία διαχείρισης οικονομικών για να βλέπετε ανά πάσα στιγμή όχι μόνο τα υπόλοιπα των λογαριασμών και των καρτών σας, αλλά και σε ποιες ακριβώς κατηγορίες ξοδεύετε τα χρήματά σας. Ο προσωπικός σας διαχειριστής οικονομικών μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε ξεκάθαρη εικόνα των συναλλακτικών συνήθειών σας, αλλά και να εντοπίσετε ευκαιρίες για αποταμίευση ή εξοικονόμηση χρημάτων εύκολα και απλά. Κατεβάστε σήμερα κιόλας την εφαρμογή και βάλτε σε τάξη τα έξοδά σας. Η εφαρμογή iBank Mobile Banking διατίθεται δωρεάν για Android και iOS συσκευές και πληροφορίες στο nbg.gr. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηρία και η αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δικτυμόνα κυμαίνεται 757,35 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,24%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.